Με τη δημόσια υγεία να αιμορραγεί καθημερινά και τα νοσοκομεία να καταραίουν μπροστά στα μάτια των εργαζομένων, η οργή ξεχυλίζει. Εχθές στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή και άλλοι φορείς βρέθηκαν μαζί όχι για να μιλήσουν απλώς για αριθμούς και ελλείψεις, αλλά για την ίδια τη ζωή που χάνεται εξαιτίας της αδιαφορίας. Το σύστημα υγείας έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που γιατροί και νοσηλευτές δίνουν καθημερινά μάχη χωρίς όπλα. Το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο στις 6 Νοεμβρίου δεν είναι απλώς μια διαμαρτυρία. Είναι η κραυγή μιας κοινωνίας που αρνείται να αποδεχθεί την καταστροφή. Μέλη μας κάθε μέρα διαμαρτύρονται, οι οποίοι πάνε στα νοσοκομεία να κλείσουν ένα ραντεβού και τους δίνουν μετά από ένα χρόνο, μετά από 6 μήνες για κάποιο χειρουργείο, για κάποια ανάγκη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Οι συνταξιούχοι έχουμε πληρώσει την υγεία μας. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να την ξαναπληρώσουμε. Γι' αυτό θα είμαστε στο δρόμο για να διεκδικήσουμε ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα για όλους. Σε αυτή την κατεύθυνση, σήμερα η οργάνωση που θέλουμε να και επιδιώκουμε να έχει χαρακτηριστικά τέτοια, ώστε εκείνη την ημέρα να βουλιάξει το Ηράκλειο από χιλιάδες κριτικούς που θα λένε κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία: θέλουμε δημόσια δωρεάν υγεία, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη σύσκεψη μίλησαν με αποφασιστικότητα. Τα νοσοκομεία δεν είναι απλώς υποστελεχωμένα. Είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Όπως είπαν οι ίδιοι, δεν υπάρχει χρόνος για άλλες αναβολές. Ζητούν από τους πολίτες να σταθούν δίπλα τους, να απαιτήσουν μαζί καλύτερη χρηματοδότηση, προσλήψεις προσωπικού και αξιοπρέπεια για όλους τους ασθενείς. Οι φωνές τους ενώνονται σε μια έκκληση για δικαιοσύνη, γιατί η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Καλούνται για άλλη μια φορά να ξαναπληρώσουν για να έχουν περίθραψη. Δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καλή, είναι πάρα πολύ άσχημη και πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, αλλά γενικότερα στον χώρο της υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για συνολική αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών υγείας, ώστε να εξασφαλιστεί η δωρεάν και αξιοπρεπής φροντίδα για όλους. Οι υγειονομικοί δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να διασφαλίσουν ένα σύστημα υγείας που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες όλων.